τι συμβουλή θα δίνετε σε μια κοπέλα η οποία θα ήθελε να γίνει αστυνομικός? Σας παρακαλώ, δικαιολογήστε την απάντησή σας. Μα πάντα δικαιολογώ τις απαντήσεις μου, όπως το γνωρίζετε. Ποτέ δεν λέγω κάτι αφαίρετα. Και μάλιστα φτάνω στο να κάνω ίσως και λίγο ενοχλητικές αναλύσεις, γιατί ακριβώς πάντοτε δικαιολογώ εκείνο το οποίο λέγω. Λοιπόν, προσέξτε πάνω σε αυτό. Αγαπητοί μου, υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία προσυδειάζουν, ταιριάζουν περισσότερο στον άνδρα, και επαγγέλματα που προσυδειάζουν περισσότερο στην γυναίκα. Είναι πολύ φυσικό. Δεν μπορεί να γίνει Φερρυππίν στρατηγός και να ηγείται στρατεύματος μια γυναίκα, αλλά δεν μπορεί να γίνει και ένας άνδρας νηπιαγωγός. Δεν ξέρω αν μ' ακούει, είναι εδώ κάποιος νηπιαγωγός, άνδρας δηλαδή, και ντρέπεται να το πει ο ταλέπορος, ντρέπεται να το πει. Τώρα τι να κάνει, το νηπιαγωγείο είναι, έχω δει, έχουν μια σειρά από γιογιά, ναι, δοχεία της νυχτός, πόντε νουί που το λένε οι Γάλλοι, έτσι. Δηλαδή το ένα δίπλα στο άλλο, τα μικρά παιδάκια εκεί στον παιδικό σταθμό, θα τα πάνε εκεί να κάνουν τα τσίσα τους, τα κακά τους. Ναι, μετά θα τα πλύνουνε, γιατί αν λερωθεί το παιδάκι, πόσες φορές το παιδάκι δεν προλαβαίνει. Τώρα πρέπει να το πλύνει. Ποιος? Ο νηπιαγωγός. Ταιριάζει? Δεν πάει. Δεν πάει. Ο Θεός έβαλε τα πράγματα η μάνα να κάνει αυτές τις δουλειές. Και η κοπέλα, η κυρία, η γυναίκα τέλος πάντων που είναι νηπιαγωγός, σπούδασε ορθώς. Πολύ καλά. Γυναίκα πρέπει να αναλάβει μια τέτοια εργασία. Άνδρας γιατί, πώς? Βλέπετε λοιπόν ότι είναι μερικά επαγγέλματα που προσυδειάζουν στον άνδρα ή προσυδειάζουν στην γυναίκα. Δεν μπορεί να είναι εκεί στο στόμι, ήταν αστοματωμένο ένα φορτηγό με trans international γραμμές και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή αυτοκίνητο που έκανε, πήγαινε στην Ευρώπη, στην Ασία, δεν ξέρω που πήγαινε, με μπορέματα, γυναίκα οδηγός, παντελόνι, και μια στιγμή αυτό είχε χαλάσει. Εμείς όπως περνούσαμε την είδα αυτή από κάτω από το αυτοκίνητο να φτιάχνει το αυτοκίνητο. Κοπέλα μου, τώρα πού πας? Ή πάνε στο ναυτικό? Πάνε στο ναυτικό. Ξέρω εγώ, μη μου πείτε ότι μπαίνουν στα γραφεία. Μη μου το πείτε αυτό. Διότι επιτέλους χάθηκαν οι άνδρες. Χάθηκαν. Λοιπόν, απάντηση. Αστυνομικός, μια κοπέλα. Μάλιστα, για να δούμε. Λέγει στο βιβλίο του Δευτερονομίου, είναι στο 23ο κεφάλαιο, ότι δεν θα φέρει επάνω της η γυναίκα σκεύη, ακούστε τη λέξη, σκεύη ανδρός, ούτε ο άνδρας σκεύη γυναικός. Αυτό κι άλλοτε το έχω πει και το έχω ξαναπεί και το έχω ξαναπεί, δεν πειράζει όμως, με την ευκαιρία ας το ξαναπούμε. Σκεύος θα πει όχι απλώς ρούχα, όπως στην περίπτωση το εάν μια κοπέλα μπορεί να φοράει παντελόνια που είναι ανδρική αμφίεση, αλλά σκεύος είναι κάτι περισσότερο. Είναι η εξάρτηση που μπορεί να έχει. Και ο στρατιώτης Φερρυππίν έχει μια εξάρτηση. Και η εξάρτηση είναι το όπλο του, το ατομικό και δεν ξέρω τι άλλο. Ότι η γυναίκα δεν μπορεί να φέρει σκεύη ανδρός, δηλαδή εκείνων των εξοπλισμών τον οποίο μπορεί να έχει ένας άνδρας, δεν της προσυδειάζει, δεν της ταιριάζει. Αυτό το λέει ο Θεός. Και μόνο γιατί το λέει ο Θεός θα ήταν αρκετό να πούμε, αφού το λέει ο Θεός τελείωσε. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία παρακάτω να πούμε. Όμως μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό. Η γυναίκα όταν ασχολείται με ανδρικά πράγματα έχει φέρει ανδρικά σκεύη. Τότε η γυναίκα αυτή, προσέξτε, η γυναίκα αυτή αποκτάει ανδρική ψυχολογία. Και ο άνδρας όταν ασχολείται με γυναικεία πράγματα, κάπου, ή ρούχα ή δεν ξέρω τι, κάπου αποκτάει γυναικεία ψυχολογία. Και υπάρχει όρος, σας τον έχω κι άλλοτε πει, ένας γερμανικός ψυχολογικός όρος είναι, δεν τον θυμούμε, είναι
είναι μισό μέτρο όρος αυτός, γιατί οι Γερμανοί έχουν μεγάλες λέξεις, πολύ μεγάλες, και δεν ξέρω γερμανικά. Ξέρετε πως λέγεται ότι ο άνθρωπος αποκτάει τον λεγόμενον ψυχολογικών ερμαφροδιτισμών. Ερμής και Αφροδίτη, σαν ένα πρόσωπο. Ερμαφρόδιτος, Ερμής και Αφροδίτη. Δηλαδή κάτι μισός άνδρας, κάτι μισός γυναίκα. Ή γυναίκα αντίστοιχα. Δηλαδή όχι νορμάλ ψυχολογία. Δεν είναι σωστή. Δεν είναι νορμάλ ψυχολογία. Αυτό συμπιώνει η ψυχολογία, η επιστήμη της ψυχολογίας. Έτσι δικαιολογείται γιατί το λέει αυτό ο Θεός. Όχι. Δεν πρέπει λοιπόν να ασχολούμεθα με ανδρικά επαγγέλματα, όπως και η γυναίκα, ο άνδρας, με γυναικεία επαγγέλματα. Αυτό θα είχα να πω για αυτή την απορία. Ας το προσέξουμε, γιατί δεν είναι σωστό. Χώρια από τους πάρα πολλούς κινδύνους που μπορεί μία κοπέλα να έχει ανάμεσα σε άνδρες, Φερρυπίν. Πηγαίνει σε ακριτικό εκεί φυλάκιο, εκεί ξέρω εγώ, μια μονάδα ακριτική, είναι αυτή, μπορεί κανένα δυο άλλες μαζί, ανάμεσα σε πάρα πολλούς άνδρες, στρατιώτες, αξιωματικούς, είναι στο γραφείο ενδεχομένως και ό,τι άλλο, για να αποδώσει, την εργασία της. Δεν πάει. Δεν πάει. Βλέπετε ότι αυτός ο φεμινισμός πια το παράκανε. Πώς να το πούμε. Ξεκίνησε από ό,τι ξεκίνησε και φτάνει εκεί που θα φτάσει. Για να κάνει τη γυναίκα στο τέλος, ναι, να την κάνει ή τι να την κάνει, να τη ρημάξει τη γυναίκα. Κυριολεκτικώς να τη ρημάξει. Αυτά θα είχα να πω για αυτή την απορία.